Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, η οποία πραγματικά είχε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση. Και αυτό ήταν να συζητήσουμε για το Master Plan, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε τις προτάσεις μας. Είχαμε την ελπίδα ότι αυτές οι προτάσεις θα εισακουστούν και γι' αυτό ήρθαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ θετική διάθεση. Πριν από μια μισή όμως ώρα, έχει εκδοθεί ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο λέει το εξής. Κατά την χθεσινή συνεδρίαση, η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε την τελική εκδοχή του Master Plan για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση με ενσωματωμένα σχόλια που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση και αυτό θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς εδώ συζητάμε και η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο τελικό Master Plan. Λάθος κάνει. Αυτό λέει η κύρια Μουσουρούλη με όλο το σεβασμό, το δελτίο τύπου το οποίο αναφέρατε εσείς μια ώρα πριν, μόνο που εσείς μας είπατε μόνο για τα 4 προγράμματα για τη στήριξη της απασχόλησης. Αμέσως μετά από αυτά, λέει αυτό ακριβώς που σας διάβασα. Κάνετε λάθος. Ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει, θα μου απαντήσετε, πραγματικά έχω πολύ καλή διάθεση απέναντί σας. Λέει ακριβώς αυτό. Ότι η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε την τελική εκδοχή του Master Plan. Τι προτάσεις λοιπόν θα κάνουμε εμείς εδώ. Και ειλικρινά θέλω να με πιστέψετε ότι ήρθα σε αυτή την τηλεδιάσκεψη με διάθεση να συζητήσω, να ακούσω και να προτείνω κι εγώ από την πλευρά μου αυτά που κρίνω ότι είναι καλά και για την περιφέρεια και για την περιφερειακή ενότητα που εκπροσωπώ. Αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κοροϊδία. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση κοροϊδεύει εμάς, κοροϊδεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο, κοροϊδεύει τον κόσμο. Συζητάμε εδώ τις προτάσεις την ώρα που στις 7 και 12 έχει βγει ότι έχει καταλήξει η κυβέρνηση στο τελικό σχέδιο. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, επειδή εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα, θα πω κάποια πράγματα απλά για να καταγραφώ. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα ληφθούν υπόψη. Και όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησα άλλοτε με πιο χαμηλούς τόνους, άλλοτε ομολογώ με πιο υψηλούς, να βάλω κάποια στιγμή στο θέμα της, του Master Plan, πώς είχε κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση, τα οποία πιστεύω ότι αδικούν την περιοχή και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας πιο συνεκτικός σχεδιασμός για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό, κύριε Μουσουρούλη, δεν θέλω να το εκλάβετε ως τοπικιστικό, επειδή είμαι βουλευτής Καστοριάς. Το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης δεν αναφέρεται σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα στην πρώτη παρουσίαση που έκανε ο κύριος Κανιάς, την τελευταία διαφάνεια που μας έδειξε, υπήρξε πράγματι ένας χάρτης με τις 4 περιοχές, τις 4 περιφερειακές ενότητες και μια γενική διατύπωση σε μια πρόταση ότι το σχέδιο θα είναι ισόρροπο. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται στο Master Plan των 480 σελίδων που διαβάσαμε. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, η λειτουργία της ΔΕΗ δημιουργούσε συνολικά για την Δυτική Μακεδονία ένα στρεβλά υψηλό ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα και οι 4 περιφερειακές ενότητες να παίρνουν μειωμένα κονδύλια από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, μειωμένα κονδύλια από το ΕΣΠΑ, γιατί υπήρχε αυτό το πλασματικό ΑΕΠ. Όλη λοιπόν αυτή την περίοδο της λειτουργίας της ΔΕΗ στην περιοχή, οι 4 περιφερειακές ενότητες αντιμετωπίζονταν ενιαία, με τον ίδιο τρόπο. Και οι χαμένες από αυτή την υπόθεση, από τα μειωμένα κονδύλια,
ήταν οι περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και των Ρεβενών. Και χάναμε χρηματοδοτήσεις, χάναμε επενδύσεις, δηλαδή χάναμε θέσεις εργασίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι και τα Γρεβενά και η Καστοριά έχουν ποσοστά ανεργίας 55% καταγεγραμμένα. Γιατί δεν υπήρχε μία άλλη διέξοδος λόγω αυτού. Και εκτός από το γεγονός ότι είχαμε περιορισμένες χρηματοδοτήσεις, αυτό δεν ισοσκελιζόταν ποτέ από τον λιγνητικό πόρο. Όπου εμείς πάλι, και αναφέρομαι στη Φλόρινα και στην Καστοριά και στα Γρεβενά, δεν παίρναμε κάτι από το λιγνητικό πόρο. Αδικημένοι λοιπόν αυτές οι δύο περιφερειακές ενότητες σε όλο το διάστημα που λειτουργούσε η ΔΕΗ. Αδικημένοι και τώρα που γίνεται ο σχεδιασμός της μεταλιγνητικής περιόδου. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι καθαρά λιγνητικές περιοχές έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκεί θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα για τα ορυχεία, για την αξιοποίηση της βιομηχανικής, θα έλεγα εγώ, περιουσίας, για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν μπορεί όμως αυτό το σχέδιο να πυρπολεί την περιφερειακή συνείδηση στην περιοχή μας. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θεωρώ άδικο να φτάνουμε μέσα από αυτόν τον ελλιπή σχεδιασμό να έχουμε αντιπαραθέσεις η μια περιφερειακή ενότητα με την άλλη, γιατί δεν ήταν δυνατό να σχεδιαστεί ένας προγραμματισμός για την επόμενη μέρα που θα δίνει σε όλους αυτό που τους αναλογεί. Δεν ζήτησε κανένας να πάρει κάτι παραπάνω από αυτό που τον αναλογεί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όμως το πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται για την επόμενη μέρα. Υπόθηκε ότι θα υπάρξουν επενδυτικά κίνητρα για την περιοχή. Πολύ ωραία. Βλέποντας τα όμως αναλυτικά, τα κίνητρα αυτά, οι ενισχύσεις αυτές για τις καθαρά λιγνητικές περιοχές, για παράδειγμα, είναι στο 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο 70% για τις μεσαίες και στο 80% για τις μικρές. Εξαιρείται από αυτό και η Καστοριά και τα Γρεβενά, που έχουν αντίστοιχα 40% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις μεσαίες και 60% για τις μικρές. Και πείτε μου σας παρακαλώ, ένας άνθρωπος από την Καστοριά που θέλει να κάνει μια επένδυση, γιατί να την κάνει στην Καστοριά και να μην πάει δίπλα στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης να την κάνει εκεί? Ενημερώνομαι πάντως ότι έχει σταματήσει το live που δείχνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν ξέρω αυτό αν οφείλεται σε τεχνικό λάθος ή σε κάποια άλλη σκοπιμότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει σκοπιμότητα. Κυρία Πρόεδρε, ενημερώνομαι ότι δεν φαίνομαι και ότι φαίνεται μία διαφάνεια. Αν μπορεί να διορθωθεί, αν δεν μπορεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, κυρία Ντιό, φαίνεται μία διαφάνεια, έχει δίκιο. Κύριος Μουσουρούλης έχει κάνει σέρφινγκ οθόνη, ωραία. Ναι, ακριβώς. Την κατεβάζουμε, συγχωρείτε. Απλά με ενημερώσανε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Απλά με ενημερώσανε και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό γίνεται για κάποιον άλλο λόγο ή για τεχνικό πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι ακόμη και οι άνθρωποι από τη δική μας περιοχή που θα θέλανε να επενδύσουν, δεν έχουν λόγο να το κάνουν εδώ. Γιατί για μας υπάρχουν αντικίνητρα, δεν υπάρχουν κίνητρα. Γιατί να το κάνει στην Καστοριά ή να μην πάει δίπλα στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, στο Δήμο Βοΐου που είναι στα 5 λεπτά, και να το κάνει εκεί. Ένα δεύτερο παράδειγμα με το εξοικονομώ, το οποίο έχει 10% πλέον επιδότηση μόνο για τη Φλόρινα και για την Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα. Στα πλαίσια, λέει, της μεταλιγνητικής εποχής, σχεδιάζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα πρόγραμμα νέων αγροτών που πάλι αφήνει εκτός την Καστοριά και τα Γρεβενά. Αυτά, κύριε Μουσουρούλη, δεν είναι
είναι πράγματα που αφορούν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη στην δική μας περιοχή και έχω την εκτίμηση ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όντας και μια μικρή περιφέρεια, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έναν καλύτερο σχεδιασμό. Αυτά που σας είπα πριν αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα, τα οποία πραγματικά εμποδίζουν την ανάπτυξη στις δικές μας περιοχές και εδώ υπάρχει αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι στην επόμενη μέρα αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει περιφερειακή συνείδηση. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει συνθήκες ερημοποίησης ακόμη παραπάνω της δικής μας περιοχής. Γιατί η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να έχει μία ανάπτυξη συνολικά όλων των περιοχών. Αν πάμε με τα λιγνητική εποχή να δημιουργήσουμε τοπικούς υδροκεφαλισμούς, πολύ φοβάμαι ότι θα αναπαράγουμε μοντέλα του παρελθόντος, που όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς στην αρχική σας συζήτηση, μας φέρανε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορώ να πω. Θα ήθελα όμως να μείνω μόνο σε ένα σημείο και με αυτό θα τελειώσω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό για την Καστοριά. Εκτός του ότι η Καστοριά δεν επωφελείται από αυτά που βλέπουμε, πολύ φοβάμαι ότι μας παίρνετε και πράγματα. Παράδειγμα θα αναφέρω αυτό που υπόθηκε και πριν από την κυρία Πέρκα για τη σιδηροδρομική σύνδεση του αεροδρομίου της Καστοριάς με τον άξονα Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες, ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Ίντερεκ, έχει εγκριθεί από την Κομισιόν, έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο και ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί διαμετακομιστικό κέντρο στην Καστοριά. Αγαπητέ κύριε Μουσουρούλη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην επίσκεψη που είχατε κάνει στην Καστοριά και είχα την ευκαιρία σε μία από τις συναντήσεις σας να είμαι παρούσα, σας ρώτησα και εκεί εάν αλλάζει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για διαμετακομιστικό κέντρο. Δεν είχατε ενημέρωση και να μου απαντήσετε. Θέλω πραγματικά και απευθύνομαι στον Γιώργο τον Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη μας, γιατί και ο ίδιος δεν μου έχει δώσει απάντηση, παρόλο που το έχω ζητήσει και με δημόσια επιστολή μου, γιατί βλέπω ότι τον ευχαριστούν από την Φλόρινα, που πηγαίνει εκεί το διαμετακομιστικό κέντρο. Θα ήθελα πραγματικά μια ξεκάθαρη απάντηση, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το έργο, και αν δεν δοθεί ξεκάθαρη απάντηση, φοβάμαι ότι άλλα πράγματα υποκρύπτονται. Και για να σας προλάβω, εάν η απάντηση είναι του στυλ, γιατί το ακούσαμε και αυτό στην περιοχή, ότι μπορεί να γίνει και στην Καστοριά, μπορεί να γίνει και στη Φλόρινα, είναι μια απάντηση που γίνεται από ανθρώπους που δεν κατανοούν τι θα πει διαμετακομιστικό κέντρο. Και πάλι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρέπει με τον σχεδιασμό αυτό να μπαίνουμε σε τοπικές μεταξύ μας αντιπαραθέσεις. Το στοίχημα είναι για όλους. Όλοι πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι το σύνολο των ανθρώπων στη Δυτική Μακεδονία το θέλει αυτό. Και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ και εσείς να το αποτυπώσετε με την βαρύτητα και την βαρύνουσα σημασία που έχει αυτό το πράγμα για όλη την περιφέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.